Λοιπόν, καλησπέρα και σε εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ για την εδώ σας παρουσία. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είναι με ιδιαίτερη χαρά και μεγάλη τιμή το γεγονός ότι έχουμε σήμερα μαζί μας τον Γενικό Γραμματέα της FIFA, τον κύριο Ανδρέα Ζαγκλή, ο οποίος, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, έχει διαδεχθεί τον κύριο έναν άλλο φίλο της Κυπριακής Καλαθόσφαιρας, τον μεγαριστό μου φίλο, τον Πάτρικ τον Πάουερ. Βεβαίως είναι διπλή χαρά, γιατί ο Ανδρέας είναι Έλληνας, είναι ένας από εμάς. Οπότε θεωρούμε την πρώτη του επίσκεψη υπό την νέα ιδιότητα στην Κύπρο πολύ σημαντική και πολύ συμβολική για εμάς. Μας δίνει πολύ δύναμη και θάρρος να συνεχίσουμε όλες τις ενέργειες τις οποίες κάνουμε σαν Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης για την ανάπτυξη και την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρας στον τόπο μας. Είμαστε στη διάθεσή σας για να απευθύνετε κάποιες ερωτήσεις ή οποιασδήποτε διευκρινήσεις θέλετε. Ο Ανδρέας είναι στη διάθεσή σας να σας απαντήσει. Απλά να επισημάνω το γεγονός ότι η εδώ του παρουσία έχει χρονικά συμπέσει με την ανάληψη της μεγάλης διοργάνωσης από την Ομοσπονδία Μπάσκετ των εθνικών ομάδων μικρών χωρών Ευρώπης, η οποία θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο καλοκαίρι στην Κύπρο. Στη διάθεσή σας. Μια κλασική ερώτηση. Τι σας φέρνει στην Κύπρο αυτό το διάστημα, το συγκεκριμένο? Με φέρνει πολύ ευγενική πρόσκληση του Προέδρου, για την οποία τον ευχαριστώ πολύ, καθώς και για την πολύ θερμή υποδοχή και φιλοξενία, σύντομη επίσκεψη. Είναι ασφαλώς μεγάλη μου χαρά, μεγάλη μου τιμή, αλλά ταυτόχρονα, σαν Γενικός Γραμματέας, και η υποχρέωσή μου να είμαι δίπλα στις ομοσπονδίες μου, τα μέλη μου, στα 213 και φυσικά η Κύπρος είναι ένα μέλος της FIBA που δουλεύει σκληρά, μια ομοσπονδία η οποία έχει σημειώσει μεγάλα βήματα πρόοδο, γιατί πρόοδος δεν μετράται μόνο από τις επιτυχίες που υπήρξαν και υπάρχουν, πρόοδος μετράται επίσης και από τη δημοφιλία του αθλήματος στη χώρα. Παρακολουθούμε με μεγάλη ευχαρίστηση και ικανοποίηση την διαρκή αύξηση του αριθμού των καλαθοσφαιριστών και καλαθοσφαιριστριών στη χώρα, καθώς επίσης και το ότι μετά μια κρίση που μπορούμε να κρύψουμε και η οποία πάντα έχει αντίκτυπο στη δυνατότητα του ιδιωτικού τομέα και του δημοσίου να ενισχύσει τον αθλητισμό, έχουμε σημαντικά δυνατά πρωταθλήματα σε άνδρες και γυναίκες. Ταυτόχρονα ήθελα να συγχαρώ και την Ομοσπονδία. Τελειώσαν πριν από λίγες μέρες το ΔΣ της Ευρώπης, στο οποίο εκπροσωπείται η Κύπρος, για την ανάληψη μιας διοργάνωσης γυναικών σε μια περίοδο που για τη FIBA οι γυναίκες στην καλαθοσφαίριση αποτελεί έναν από τους τρεις στρατηγικούς πυλώνες της τετραετίας που θα μας φτάσει από την Κίνα έως το παγκόσμιο των Φιλιππινών, Ινδονησίας και Ιαπωνίας. Υπάρχει κάποια ερώτηση? Ναι, οι προσδοκίες που έχει το ταξίδι αυτό για στην Κύπρο, προσδοκίες σας. Κοιτάξτε, είναι η πρώτη μου επίσκεψη ως Γενικός Γραμματέας. Ασφαλώς ήμουν εδώ και πριν από 1,5 χρόνο για την Γενική Συνέλευση της FIBA Europe. Είχαμε ήδη κάποιες καλές συζητήσεις τότε. Γνωρίζουμε σε εκτελεστικό επίπεδο τον Γενικό Διευθυντή της Ομοσπονδίας χρόνια. Έχουμε ήδη συναντηθεί 4 φορές, αν δεν κάνω λάθος, με τον Πρόεδρο, το οποίο δείχνει από πλευρά συχνότητας αλλά και εμβάθυνση στα θέματα που συζητάμε, την πολύ καλή μας συνεργασία. Έχουμε μια δυνατή ομοσπονδία. Ήθελα να γνωρίσω και τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Μόλις ολοκληρώσαμε μια μικρή συνεδρίαση, στην οποία μπόρεσα και γνώρισα λίγο καλύτερα
τους ανθρώπους που καθημερινά συμβάλλουν στην πρόωθηση του αθλήματος, ένα δυνατό ΔΣ. Τους εύχομαι κάθε επιτυχία υπό την ηγεσία σας, Πρόεδρε. Από εκεί και πέρα είχαμε δύο συναντήσεις, οι οποίες ήταν πέραν από εθιμοθετικές, θα έλεγα, με την Προεδρία, τον Πρόεδρο της Ολυμπιακής Επιτροπής, καθώς και με τον Πρόεδρο του Οργανισμού Αθλητισμού, οι οποίοι με δέχτηκαν πολύ θερμά. Χαμογελώ, γιατί είδα και στα μάτια τους μια αίσθηση υπερηφάνειας που με κάνει να αισθάνομαι πολύ ωραία. Ταυτόχρονα είδα και ένα πολύ υψηλό επίπεδο αφοσίωσης των αθλητικών αρχών στην ανάπτυξη του μπάσκετ. Και αυτό για μας είναι πολύ σημαντικό. Άρα ναι, αυτή είναι μια από τις προσδοκίες μας, θα επιβεβαιώσουμε ότι οι τοπικές αρχές, πέραν από την Ομοσπονδία μέλους μας, θα συνεχίσουν να στηρίζουν το μπάσκετ. Και μέσα σε αυτή τη συζήτηση έθεσα φυσικά και το ζήτημα του δεύτερου Ολυμπιακού μας αγωνίσματος, του 3-on-3, στο οποίο η Ομοσπονδία κάνει ήδη κάποια δυνατά βήματα και προσδοκούμε στην σύμπραξη της Ομοσπονδίας με την Ολυμπιακή Επιτροπή ασφαλώς και με τον ΚΟΑ και με την ιδιωτική πρωτοβουλία που είναι πάντα σημαντική στο 3-on-3, γιατί εκεί έχουμε ασφαλώς πολύ μεγαλύτερο πεδίο δράσης για χώρες που είναι μικρότερες πληθυσμιακά. Κύριε Ζαβίδη, Κύπρος είναι μικρή χώρα. Πόσο σημαντική όμως είναι για τη FIBA οι μικρές χώρες και τι μπορούν να προσφέρουν στον μπασκετικό κίνημα? Γνωρίζω ότι ο όρος μικρή χώρα έχει έως θεσμοθετηθεί. Δεν μου είναι όμως πολύ αρεστός, θα πω την αλήθεια, διότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο, στο 3-on-3 θα δούμε ήδη προκριμένοι στις 4 πρώτες ομάδες στη Μογγολία. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι μια μικρή χώρα, που είναι βέβαια μια τεράστια σε έκταση χώρα, αλλά μικρή σε πληθυσμό. Εδώ είμαστε σε μια χώρα που το μπάσκετ έχει ασφαλώς μπορέσει να δημιουργήσει μια δική του παράδοση. Μην ξεχνάμε ότι σε προηγούμενα χρόνια ερχόμασταν σχεδόν κάθε χρόνο για μια διοργάνωση της FIBA Euro εδώ. Από τα All-Star Game μέχρι άλλες διοργανώσεις, Final Four, FIBA Euro Cup κτλ. Η Κύπρος για μας, επαναλαμβάνω, δεν είναι μικρή χώρα. Είναι μια χώρα που ανήκει στην μέση της πυραμίδας μας και μια χώρα μπασκετική που θα θέλαμε να τη δούμε να ανεβαίνει τα σκαλοπαδιά αυτής της πυραμίδας, τόσο στο μπάσκετ όσο και στο 3-on-3. Και νομίζω ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο η Ομοσπονδία. Σαφώς χρειάζεται δουλειά, σαφώς χρειάζεται σχέδιο, σχέδιο υπάρχει. Έδωσα και εγώ σήμερα τις δικές μου, αν θέλετε, απόψεις. Αλλά μια ομοσπονδία που διεθνώς κερδίζει σε σεβασμό και νομίζω ότι τη σεβασμό κερδίζεις όχι μόνο από το πώς παίζεις, αλλά και το πώς διοργανώνεις μεγάλα events της FIBA, καθώς επίσης και από το πώς μπορείς να δείξεις την πρόοδό σου με την πάροδο του χρόνου. Αυτή είναι η πρόοδος, νομίζω βρισκόμαστε τώρα στη μέση της καμπύλης και πρέπει να τη δούμε σε λίγα χρόνια να αποτυπώνεται και πιο απτά. Αν μου επιτρέπετε μια follow-up ερώτηση. Αναφέρατε τα προηγούμενες διοργανώσεις που έκανε η Κύπρος. Τα τελευταία χρόνια κάναμε νομίζω 2 ή 3 μεγάλες διοργανώσεις. Έχουμε και του χρόνου το ευρωπαϊκό των μικρών κρατών. Είδαμε στο All-Star Game στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια γεμίζει το μεγάλο μας γήπεδο. Το επόμενο βήμα ποιο θα ήταν από πλευρά διοργανώσεων της FIBA στην Κύπρο? Σύνομαι, δεν ξέρω αν έχετε κάτι μιλήσει πίσω από τις κλειστές πόρτες. Για να υπάρχουν ακόμη και. Δεν μας αρέσουν οι κλειστές πόρτες, είναι η αλήθεια. Είναι. Πρώτα απ' όλα, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η ανανέωση, για παράδειγμα, στην εθνική ομάδα ανδρών έρχεται σε μια περίοδο που αλλάξαμε το σύστημα πρόκρισης στις μεγάλες διοργανώσεις. Αυτό σημαίνει ότι οι χώρες μας, τα μέλη μας, μπορούν να παίζουν εντός και εκτός συχνά, συστηματικά, αγώνες των εθνικών ομάδων. Αυτό αυτομάτως δίνει τη δυνατότητα σε κάθε ομοσπονδία να είναι διοργανωτής. Και να είναι διοργανωτής αγώνων οι οποίοι έχουν πολύ ψηλά στάνταρτς. Τα προκριματικά του παγκοσμίου που ξεκινάνε, ουσιαστικά η προκριματική φάση, ή τα προκριματικά του πανευρωπαϊκού, ήταν αγώνες που αν δείτε τα handbooks έχουν πολύ ψηλά επίπεδα. Δεν είναι τα τελικό τουρνουά, δεν είναι ίσως
η τελική φάση ενός ευρωμπάσκετ ή ενός παγκόσμιου κυπέλου. Μέσα από αυτό δυναμώνουμε την επιχειρησιακή δυνατότητα των ομοσπονδιών μας. Από εκεί και πέρα, εάν η ομοσπονδία βάλει στόχο για κάτι μεγαλύτερο, εμείς θα είμαστε εδώ δίπλα της να τη συμβουλέψουμε, να τους πούμε τι χρειάζονται. Είμαστε σε μια χώρα που από εγκαταστάσεις, δόξα τω Θεώ, πάμε πολύ καλά. Από ανθρώπινο δυναμικό πάμε πολύ καλά. Νομίζω ότι σιγά σιγά κάποια κομμάτια του puzzle ενώνονται και το τι σημαίνει πρόοδος, αυτό πρέπει να το βάλει το δίδυτα σήμα της Ομοσπονδίας και όχι εγώ. Ήθελα να ρωτήσω κάτι, γιατί νομίζω τα θέματα μας είναι πολύ κυπροκεντρικά. Έτσι ήθελα να το πλατιάσω λίγο, έτσι, πολύ χοντρικά, γιατί ξέρω ότι είναι μεγάλο θέμα. Ποια είναι τα προβλήματα, τα σημαντικά, τα οποία αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η FIBA. Τα σημαντικά προβλήματα του μπάσκετ, ένα παράδειγμα θέλω να πω έτσι πολύ χοντρό, η διαμάχη με την Ευρωλίγκα. Λέω τώρα. Έτσι, ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Κατά την άποψή σας. Ναι. Κοιτάξτε, δεν θα έλεγα προβλήματα, θα έλεγα προκλήσεις. Ωραία. Και δεν θα άλλαζα τον τίτλο, απλώς για να αλλάξω τον τίτλο, θα το έλεγα επειδή θεωρώ ότι μέσα από κάθε τέτοια δοκιμασία υπάρχει δυνατότητα να κάνεις κάτι καλό. Για το θέμα της Ευρωλίγκας έχω κάνει κατά καιρούς δηλώσεις, νομίζω η θέση μου είναι αρκετά ξεκάθαρη, είναι θέμα στρατηγικής του κάθε οργανισμού και το πώς οι στρατηγικές ενός οργανισμού που διοργανώνει συλλόγων μπορούν να είναι και κατά την άποψή μου μπορούν πράγματι να είναι σε συμπόρευση με τη στρατηγική της Διεθνούς Ομοσπονδίας. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Και αυτό έχουμε βάλει, αν είδατε, σαν στρατηγικούς στόχους της FIBA, πυλώνες οι οποίοι έχουν να κάνουν με αυτές τις προκλήσεις. Το γεγονός ότι δεν έχουμε όσες γυναίκες θα θέλαμε στο άθλημά μας, είτε ως αθλήτριες, είτε ως προπονήτριες, είτε ως διαιτητές, είναι κάτι το οποίο μας ανησυχεί και γι' αυτό ακριβώς είναι μία από τις στρατηγικές προτεραιότητες για την επόμενη τετραετία. Αυτό ισχύει και σε διοικητικό επίπεδο. Ασφαλώς ισχύει σε διοικητικό επίπεδο. Ναι, διότι είπατε αθλήτριες, προπονήτριες. Ασφαλώς ισχύει σε διοικητικό επίπεδο. Έχουμε για πρώτη φορά τώρα δύο κυρίες στην εκτελεστική επιτροπή της FIBA. Είχαμε μία και πριν από λίγα χρόνια καμία. Αλλά φυσικά δεν είναι η κορυφή της πυραμίδας μόνο αυτό που κοιτάμε. Έχουμε μια νέα γενιά πολύ ικανών διοικητικών στελεχών στην Ευρώπη, με πολλές γενικές γραμματείς ομοσπονδιών, αρκετές, θα έλεγα, όχι πολλές, αρκετές, θα ήθελαμε περισσότερες. Ήμουν στην Αμερική, 6 από τις 43 ομοσπονδίες της Αμερικής έχουν γυναίκα πρόεδρο. Αυτά είναι κάποια σημάδια. Μπορώ να σας πω ότι το ΔΣ με τις περισσότερες κυρίες είναι το ΔΣ της Αφρικής, το οποίο είναι επίσης ένα ενδιαφέρον στατιστικό. Άρα αυτό σαν δεύτερο χαρακτηριστικό. Το τρίτο χαρακτηριστικό, θα έλεγα, μια πρόκληση που αντιμετωπίζουμε, είναι σαφώς ένα ολοένα αυξανόμενο περιβάλλον ανταγωνισμού, όχι μόνο με άλλα αθλήματα, αλλά πλέον στη σύγχρονη κοινωνία και με τη νέα γενιά είναι ένας αγώνας για να αποσπάσουμε την προσοχή ή μάλλον να κατακτήσουμε, αν θέλετε, την προσοχή της νέας γενιάς. Εκεί είναι που ήρθαμε με το 3-on-3 να φέρουμε κάτι συντομότερο από πλευράς χρόνου. Μέσα σε 15 λεπτά μπορεί να δεις ένα ολόκληρο αγώνα, είτε είναι προκριματικός είτε είναι τελικός Ολυμπιάδας για ένα μετάλλιο. Και προσπαθούμε να βάλουμε ασφαλώς τις μεγάλες μας διοργανώσεις σε άλλο επίπεδο. Νομίζω όσοι παρακολούθησατε το παγκόσμιο κύπελο στην Κίνα, θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι ήταν ένα άλλο παγκόσμιο κύπελο. Ήταν το παγκόσμιο κύπελο το πρώτο μιας νέας εποχής. Καταλήγουμε όμως σε αυτό που είπα νωρίτερα, ότι βασική μας δουλειά είναι να ενδυναμώσουμε τις εθνικές μας ομοσπονδίες, που είναι το κύτταρο του οργανισμού μας, και ιδίως να αυξήσουμε τις ομοσπονδίες που από την βάση της πυραμίδας περνάνε στη μέση, και αυτές που είναι στη μέση της πυραμίδας να ανέβουν στην ελίτ και να μπορούν συχνά ή όχι πάντως να ανταγωνίζονται στο γήπεδο τις μεγάλες χώρες, τις παραδοσιακές χώρες, για να μην αντιφάσκω με τους συγκριτικούς όρους.
Thank you.